Άγγελε Κουμπόση, καλώς όρισε στην Κορονίδα Κοιλάδας. Καλώς σας βρήκα. Μία μεταγραφή πραγματικά που δεν την περιμέναμε να σκάσει, ας το πούμε έτσι, με την ποδοσφαιρική έννοια. Ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ Κουτσοποδίου και ξαφνικά βρέθηκε η Κορονίδα Κοιλάδας. Για πες με δύο λόγια. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πηγαίνεις εκεί που δεν το περιμένουν και άλλοι κάποιες φορές. Το σίγουρο είναι ότι το ενδιαφέρον που έδειξε ο πρόεδρος και ο προπονητής εδώ στην ομάδα της Κορονίδας με τράβηξε προς τα εδώ. Ήταν μια απόφαση του λεπτού, έτσι θα το έλεγα, γιατί το ενδιαφέρον τους ήταν πάρα πολύ ζωηρό και πολύ έντονο και δεν μπορούσα να απαντήσω κάτι διαφορετικό από το να έρθω στην ομάδα της Κοιλάδας. Η Κοιλάδα πώς την είδες στις δύο μέρες αυτές που βρίσκεσαι εδώ πέρα, σαν το συμβούλιο, τους συμπαίκτες σου? Είναι πάρα πολύ ζεστοί άνθρωποι, με αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή. Με έκαναν να νιώσω ότι ανήκω στην ομάδα πολλά χρόνια, αν και τα περισσότερα παιδιά τα ξέρω και έχω αγωνιστεί είτε ως συμπαίκτης με αρκετούς από αυτούς είτε ως αντίπαλος. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι με αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή. Πάμε λίγο στο παρελθόν. Πέρσι ήσουν αντίπαλος της Κορονίδας Κοιλάδας. Κοντραριστήκατε μέχρι το τέλος για το πρωτάθλημα. Στο τέλος ο ΠΑΟΚ Κουτσοποδίου ήταν αυτός που το σήκωσε. Μας πεις δύο λόγια για αυτό το ένα γρήγορο πέρασμα. Θεωρώ ότι οι δύο ομάδες ήταν πάρα πολύ κοντά σε ποιότητα και σε ικανότητα των ποδοσφαιριστών. Σταθήκαμε εμείς σαν ΠΑΟ Κουτσοποδίου, θα μιλήσω τώρα, πιο τυχεροί στο τέλος και κατακτήσαμε το πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι οι δύο ομάδες ήταν εισάξιες πέρυσι και ο πιο τυχερός πήρε το πρωτάθλημα. Άγγελε, το φετινό πρωτάθλημα ξεκινάει. Από ό,τι βλέπουμε οι ομάδες σχεδόν έχουν ενισχυθεί. Βέβαια είναι και το κίνητρο των μπαράζ που ανεβαίνουν τώρα δύο και όχι μία ομάδα. Έχεις μία άποψη να μας πεις γενικά για την Α1, τι θα δούμε φέτο? Αν πέρυσι μιλούσαμε για δύο πολύ δυνατές ομάδες, την ομάδα της Κοιλάδας και την ομάδα του Κουτσοποδίου, φέτος θεωρώ ότι θα πρέπει να μιλάμε για τουλάχιστον 6 έως 8 ομάδες δυνατές. Θα είναι ένα πρωτάθλημα πάρα πολύ δυνατό. Ένα πρωτάθλημα πολύ δύσκολο για όλες τις ομάδες με βάση τους αντιπάλους που θα έχουν και θεωρώ ότι ο κόσμος ο οποίος θα έρχεται στο γήπεδο να παρακολουθεί το τοπικό πρωτάθλημα θα μένει ικανοποιημένος από το θέαμα. Πάμε λίγο τώρα και σε μια παλιά σου ομάδα, είσαι γέννημα θρέμα ας το πούμε του Παναργιακού. Ο Παναργιακός άργησε να ξεκινήσει την προετοιμασία του. Ήδη σήμερα που μιλάμε Σαββάτο ανακοινώθηκε ο Γιάννης Οδουβίκας. Ξεκινά να γίνουν κάποιες μεταγραφικές κινήσεις. Πες μας δύο λόγια. Ο Παναργιακός πρέπει και θα φτάσει πολύ σύντομα στην κατάσταση που πρέπει να είναι σαν ομάδα. Διότι είναι η ομάδα του Άργους, είναι η μεγαλύτερη ομάδα της Αργολίδας, είτε το θέλουν κάποιοι είτε όχι θα πω. Το σίγουρο είναι ότι θα φτάσει στα επίπεδα που πρέπει πολύ σύντομα. Και ο Γιάννης Οδουβίκας είναι ένας προπονητής ο οποίος ξέρει πώς θα δουλέψει την ομάδα του Άργους για να τη φέρει στα επίπεδα που πρέπει. Σήμερα είναι 12 Σεπτέμβρη. Σε 15 μέρες, 2 εβδομάδες, ξεκινάει το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Θα προλάβει? Το ότι η αρχή του θα είναι δύσκολη είναι δεδομένο. Αυτό το γνωρίζουν και οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για την ομάδα, είτε είναι παράγοντες είτε είναι προπονητές. Αλλά ο Παναργιακός, με τη βαρύτητα του ονόματός του, θεωρώ ότι θα επανέλθει πολύ σύντομα στην κατάσταση που πρέπει να είναι. Άγγελε, σε ευχαριστώ πολύ. Σου εύχομαι καλό πρωτάθλημα με την Κορονίδα Κοιλάδας. Αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον και θέλω να ευχαριστήσω ακόμα μια φορά τη διοίκηση της ομάδας Κοιλάδας, τον προπονητή και τους συμπαίκτες μου που από την πρώτη στιγμή με αγκάλιασαν εδώ που ήρθα. Να είστε καλά.